Σε κίνδυνο βρίσκεται η αγορά ενέργεια στην Ευρώπη που απειλείται με εκτίναξη τιμών και αυτό το χειμώνα, καθώ αφού πλέον όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί στο LNG, τώρα γινόμαστε έρμια των διεθνών εξελίξεων. Καθώ η μαζική απολιγνητοποίηση που επέλεξε η κυβέρνηση μα αφήνουν μόνο με τι ΑΠΕ. Την ώρα που το ενδιαφέρον όλων εστιάζεται στις ανατιμήσεις στα τρόφιμα, ένα ευνίδιο ράλι τιμό στις αγορές της ενέργειας, μας υπενθυμίζει πως το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους δεν έχει λυθεί. Ειδικότερα το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου του φυσικού αερίου στο Άμστερνταμ διαπραγματεύεται πλέον με εκρηκτικό άλμα 36,4% που οδηγεί την τιμή του στα 42,3 ευρώ η ΜΒΑ. Παράλληλα, αντίστοιχη άνοδο παρουσιάζουν και τα πιο μακροπρόθεσμα συμβόλαια με εκείνο του Οκτωβρίου στα 44,9 ευρώ και του Νοεμβρίου στα 51,19 ευρώ. Ο ενεργειακό όμιλο που αποτελεί έναν από του μεγαλύτερου φορεί εκμετάλλευσης ενεργειακών δικτύων και ενεργειακή υποδομή στην Ευρώπη, καλεί νοικοκυριά και επιχειρήσει να κάνουν ό,τι μπορούν για να εξοικονομούν ενέργεια και φυσικό αέριο. Για μήνες η τιμή του φυσικού αερίου διαμορφωνόταν μεταξύ 25 με 30 ευρώ. Όμως σήμερα η τιμή του άρχισε να εκτοξεύεται και να ξεπερνά ακόμα και τα 40 ευρώ. Φοβός ότι η Ευρώπη μπορεί να μην έχει σταθερή ροή LNG δημιουργεί πρόσθετη ανησυχία και αναταράξεις στις αγορές.